Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με πλήρη φάκελο στοιχειοθέτησης για την άθλια κατάσταση των εργατικών κατοικιών Κομοτηνής, επισκέφθηκε τον διοικητή του ΟΑΕΔ, κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηγιαννίδης. Του παρουσίασε φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό και κυρίως στα επικίνδυνα κτίρια του οργανισμού στην πλατεία. Του κατέθεσε μάλιστα εκθέσεις και υπομνήματα που συνυπέγραψαν όλοι οι κάτοικοι και εξήγησε ότι ο οικισμός στην δυτική πλευρά της πόλης αλλά και αυτό στα ανατολικά είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και 40 χρόνια. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης επισκέφτηκε τον διοικητή του ΟΑΕΔ με πλήρη φάκελο στοιχειοθέτηση για την άθλια κατάσταση των εργατικών κατοικιών Κομοτηνής ανατολικά και δυτικά της πόλης. Του παρουσίασε φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό και κυρίως τα επικίνδυνα κτίρια του οργανισμού στην κεντρική πλατεία τους. Του κατέθεσε εκθέσεις και υπομνήματα που συνυπέγραψαν όλοι οι κάτοικοι και εξήγησε ότι ο οικισμός αυτός στη δυτική πλευρά της Κομοτηνής αλλά και την ανατολική είναι εγκαταλελειμμένος εδώ και 40 χρόνια. Με μια λάθος και σκανδαλώδη απόφαση της διοίκησης στη δεκαετία του 1980 τοποθετήθηκαν στην πλέον ακατάλληλη περιοχή ανάμεσα στο σταθμό υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης και σε ιδιωτικά ακίνητα με αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά πάρκα που έγιναν πρόσφατα. Η κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής είναι πολύ άσχημη, ενώ τα κεντρικά κτίρια που περιήλθαν στον ΟΑΕΔ βρίσκονται σε απόλυτη εγκατάλειψη. Σε βαθμό που καθίστανται επικίνδυνα ακόμα και για την υγεία ή τη ζωή των 100 περίπου οικογενειών που κατοικούν εκεί και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών που συχνάζουν στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, σε συσκέψη που προκάλεσε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων, πίεσε για λύσεις. Έτσι αποφασίστηκε. Πρώτον, η άμεση επίσκεψη κλιμακίου που βρίσκεται ήδη στη Βόρειο Ελλάδα τις επόμενες μέρες σε όλους τους αντίστοιχους οικισμούς του νομού Ροδόπης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης. Δύο, ο καθαρισμός και η προσωρινή περίφραξη του κεντρικού κτιρίου για λόγους ασφαλείας των παιδιών και των κατοίκων. Τρία, η εξέταση της δυνατότητας εργολαβίας για την ανάπλαση των κτιρίων με στόχο να αξιοποιηθούν αποδομές ή συλλόγους της περιοχής, ώστε πλέον να συντηρούνται, να είναι χρηστικά και να μην απαξιώνονται. Τέσσερα, παράλληλα, ο βουλευτής Ροδόπης ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση των άλλων οικισμών της Ανατολικής Κομοτηνής και της Ξυλαγανής. Πέντε, τέλος, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης ζήτησε ενημέρωση για τη συνέχιση των συμψηφισμών του 12% για τις επιχειρήσεις της Θράκης και ιδιαίτερα για αυτές που δεν είχαν οφειλές προς το δημόσιο για να πάρει εγγυήσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τους επόμενους μήνες. Ο διοικητής ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση του πρώην Υπουργού για όλα τα θέματα και δεσμεύτηκε να τον τηρεί ενήμερο ώσπου να αντιμετωπιστούν πλήρως. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης δήλωσε: ήταν απαράδεκτο και σκανδαλώδες στη δεκαετία του 1980 να χωροθετηθούν οι εργατικές κατοικίες στο πιο κατάλληλο σημείο της Κομοτηνής για λόγους περίεργων συμφερόντων. Είναι επίσης άδικο αυτές οι 100 οικογένειες να αντιμετωπίζουν αυτήν την αδιαφορία από την πολιτεία και τον Δήμο μετά από τόσα χρόνια. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, όπως δεσμεύτηκε τουλάχιστον η διοίκηση του ΟΑΕΔ, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα στην τύχη του. Το οφείλουμε στους ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά που ζουν εκεί. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Προεδρικό Μέγαρο ο Δήμαρχος Κομοτηνής, ο κ. Ιωάννης Γκαράνης. Την ενημέρωσε για την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής, ενώ μεταξύ άλλων διαλέχθηκαν και για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το Δήμο της Κομοτηνής. Ο κ. Γκαράνης, μάλιστα, κάλεσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, να επισκεφθεί τον Δήμο Κομοτηνής και να ξαναγηθεί στην ιστορία και τον πολιτισμό της. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Προεδρικό Μέγαρο ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης. Την ενημέρωσε για την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής, για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον Δήμο Κομοτηνής και κάλεσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, να επισκεφτεί τον Δήμο Κομοτηνής και να ξαναγηθεί στην ιστορία και τον πολιτισμό της. Η κυρία Σακελαροπούλου μετέφερε την αγάπη της για τη θρακική γη και δήλωσε πως οι συνθήκες, όταν θα είναι κατάλληλες, θα χαρεί να αφιερώσει χρόνο στην Κομοτηνή. Ο Δήμαρχος δόρισε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Ντόμο, διαβάζοντας την πόλη Κουμουτζίνα, Γκιουμουλτζίνα, Κομοτηνή, πρόσωπα και κείμενα που εκδόθηκε για τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Με άστατο καιρό κύλησε η Black Friday στην Κομοτηνή, γεγονός που δεν επέτρεψε σε πολλούς που ήθελαν να ψωνίσουν να βγουν στην αγορά. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, ώστε να μας κάνει μία αποτίμηση της συνολικής κίνησης αυτής της ημέρας. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Κατενίζογλου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αρχικά θα ήθελα να μας πείτε πώς κινήθηκε η αγορά την προηγούμενη Παρασκευή.
πώς κινήθηκε η αγορά. Κοιτάξτε, εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τονώσουμε κάπως την αγορά της πόλης μας, όχι μόνο την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά γενικά όλη την εβδομάδα, την οποία σαν χώρα τα τελευταία χρόνια από Black Friday το κάναμε Black Week, θα έλεγα, γιατί τα περισσότερα καταστήματα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου προσπαθούν και κάνουν κάποιες προσφορές, εκμεταλλεύονται μάλλον το δεκαήμερο των προσφορών και πάμε σε μια Black Week. Εμείς αυτό που είχαμε κάνει σαν Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής, είχαμε σε άψογη συνεργασία με το Δήμο μας, είχαμε μουσική από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας, για να τονώσουμε λίγο έτσι την ψυχολογία και των καταστηματαρχών αλλά και των καταναλωτών, γιατί τα ψώνια και η κατανάλωση είναι θέμα ψυχολογίας όπως όλοι γνωρίζουμε. Και παράλληλα ο Δήμος την Παρασκευή το απόγευμα άναψε όλα τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια για να δημιουργήσει ακόμα μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη, η οποία βοηθάει περισσότερο στην κατανάλωση. Η Παρασκευή ξεκίνησε καλά, γενικά η εβδομάδα ξεκίνησε καλά, δεν ήταν όμως αυτό που θα θέλαμε και αυτό που περιμέναμε για την εβδομάδα της Black Friday. Ήμασταν πολύ πιο χαμηλά από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν θα συγκρίνουμε βέβαια τη χρονιά της Black Friday με την περσινή, γιατί πέρσι, όπως και εσείς γνωρίζετε, τα καταστήματα βρισκόταν σε lockdown, οπότε δεν ήταν ανοιχτά. Με πρόπερση πάντα παίρνουμε όλα τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία έχουμε. Οπότε με τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν κίνησε έτσι όπως θα περιμέναμε. Είμαστε γύρω στο 40% κάτω από τα προπέρσινα στοιχεία. Τώρα την ημέρα της Παρασκευής, που είναι και η ημέρα η οποία έτσι περισσότερο μιλάμε, είναι ότι ξεκίνησε κάπως καλά το πρωί να δουλεύει η αγορά και να κινείται, έτσι με την έρευνα αγοράς που κάνουν πάντα όλοι οι καταναλωτές. Ωστόσο όμως από το μεσημέρι και μετά που ξεκίνησε η βροχή, έκοψε απότομα η κίνηση. Το γνωρίζουμε ότι δεν είναι με άστατο καιρό να είσαι έξω. Οπότε θα έλεγα ότι τα νούμερα τα οποία πήραμε δεν ήταν απογοητευτικά, αλλά δεν ήταν και αυτά που θέλαμε να έχουμε για την ημέρα αυτή. Και όπως προείπα, τα νούμερα τα οποία μας έδωσαν, τα στοιχεία τα οποία πήραμε από τα καταστήματα, είναι ότι κινηθήκαμε γύρω στο 30 με 40% πιο κάτω από ό,τι κινηθήκαμε την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα. Συνεπώς, τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας από την αγοραστική κίνηση των καταναλωτών δεν είναι τα πλέον ενθαρρυντικά. Ωστόσο, εν ώψη των Χριστουγέννων, οι επαγγελματίες τι να αναμένουν από την εορταστική περίοδο? Γενικά, ναι, τα νούμερα γενικά όλο τον Νοέμβριο είναι απογοητευτικά, γιατί ξεκινήσαμε από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, και πάνω που ξεκίνησε η αγορά να δουλεύει την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα ήρθαν τα επιπλέον μέτρα, τα υγειονομικά για τα καταστήματα λιανικής. Τα επιπλέον μέτρα ήταν η επίδειξη rapid test εμβολιασμού ή νόσησης παράλληλα με την ταυτοποίηση των στοιχείων του καταναλωτή. Οπότε και αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για την αγορά. Την τελευταία εβδομάδα που είχε γίνει και όλη η προετοιμασία για να μπορέσουμε να τονώσουμε λίγο την αγορά και να δώσουμε έτσι έναν ευχάριστο τόνο, ήρθαν επιπλέον μέτρα λόγω της πανδημίας, τα οποία ήταν η αλλαγή του ωραρίου από κανονικά που ανοίγουμε στις 8.30 να ανοίγουμε στις 10, και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας για την κατανάλωση. Και γενικά η όλη χρονιά κινείται σε πτωτικά νούμερα, γιατί η πανδημία είναι εδώ, δεν έχει κοπάσει καθόλου, θα λέγαμε. Ίσα-ίσα με την καινούργια μετάλλαξη, την όμικρον, είναι ακόμη πιο έντονα τα φαινόμενα της πανδημίας και τα κρούσματα. Οπότε αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στην κατανάλωση, γιατί δημιουργεί, επαναφέρει το φόβο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα όσον αφορά τα καταστήματα. Από εκεί και πέρα, το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής ξεκινάει στις 17 του μήνα. Θα είμαστε καθημερινά ανοιχτά από τις 10 μέχρι και τις 3 και από τις 5.30 μέχρι τις 9. Το 10 το κρατάμε γιατί δεν ξέρουμε 6 του Δεκέμβρη, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, αν θα αλλάξει το ωράριό μας ή αν δεν αλλάξει και παραμείνει το ίδιο. Καθημερινά είμαστε, όπως είπα, μέχρι τις 3 και από τις 5.30 μέχρι τις 9, και είμαστε δύο Κυριακές ανοιχτά, που οι δύο Κυριακές αυτές είναι στις 12 Δεκεμβρίου και στις 19 Δεκεμβρίου. Αυτό που περιμένουμε και αυτό που ελπίζουμε είναι να κινηθεί η αγορά, έστω και την τελευταία στιγμή, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής και τα δώρα, τα οποία πάντα είναι αυτά που δίνουν έτσι ένα τόνο διαφορετικό στην αγορά, για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε, ότι η χρονιά του 2021 δεν ήταν μια καλή χρονιά, δεν ήταν μια χρονιά έτσι γεμάτη απαισιοδοξία και αρνητικά νούμερα.
Ας ελπίσουμε λοιπόν να ευοδοθούν αυτοί οι σκοποί, να κυριαρχήσει η αισιοδοξία και στον κλάδο των επιχειρηματιών, στα καταστήματα πώλησης. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία σας στο δελτίο μας, κυρία Κωνσταντινίδου. Και εγώ δεν ξέρω ευχαριστώ. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω είναι να πω καλές δουλειές σε όλους τους επαγγελματίες. Τελευταίος μήνας, κρίσιμος μήνας για την αγορά, κρίσιμος μήνας και γεμάτος υποχρεώσεις για όλους τους επαγγελματίες. Να πούμε σε όλους τους καταναλωτές ότι πρέπει να στηρίξουν την τοπική αγορά, να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα. Όλη η κατανάλωση και όλη η έρευνα η οποία χρειάζεται να κάνουν να γίνεται πάντα από την αγορά της πόλης μας. Είναι μια αγορά η οποία διαθέτει τα πάντα σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και να ευχηθώ σε όλους τους επαγγελματίες να έχουν, να έχουν καλές πωλήσεις και ένα καλό 2000, και το 2021 να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα γίνεται για όλους τους επιχειρηματίες. Πράγματι, πολύ σημαντικά όλα αυτά που αναφέρετε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ας δούμε το σχετικό μήνυμα για τη σημερινή ημέρα από τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ροδόπης Τρίφωνα Καρούντζο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη από το 1992. Εορτάζεται σε όλο τον πλανήτη προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Το μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα έστειλε ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, Ροδόπης Τρίφωνας Καρούντζος. 3 Δεκέμβρη, ημέρα Παρασκευή. Είναι η μέρα καθιερωμένη από τη χάρτα από τον ΟΗΕ. Καθιερώθηκε το 1993 σαν Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Βλέποντας ότι τα άτομα με αναπηρία είναι τα άτομα τα οποία έχουν ισότιμη, θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία, να μην είναι τα άτομα τα οποία θα είναι περιχαρακωμένα σε ιδρύματα, ο ΟΗΕ είδε την ανάγκη πλέον να δημιουργήσει την ημέρα αυτή έτσι ώστε να αφυπνίζει τις συνειδήσεις των υπολείπων του υπόλοιπου κόσμου για την ύπαρξη και όχι το αόρατο που μέχρι τότε ίσχυε ότι υπάρχουν δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, είναι κάτι που καμιά φορά βασανίζει και εμένα στο μυαλό μου, και τα άτομα με αναπηρία. Τα οποία άτομα με αναπηρία αποτελούν το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 12% της Ευρώπης και το 12% της Ελλάδας. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο ένα σωστό και ευνοούμενο κράτος, οφείλει να τους παρέχει τα απαραίτητα για την σωστή διαβίωσή τους και ύπαρξή τους μέσα στην κοινωνία, ακόμα και στο θέμα της παραγωγής. Όσοι από αυτούς μπορούν να παράγουν, να μπουν στην παραγωγή, γιατί όχι. Και νομίζω ότι το κάνει. Τους δίνει και μπόνους άλλωστε το κράτος. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο τελευταία το μαχόμαστε και το διεκδικούμε, είναι να σταματήσουν να γράφουν στα ΚΕΠΑ ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία. Δεν είμαστε ανίκανοι. Αυτή τη στιγμή τα ΚΕΑΤ, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Τυφλών, εκπαιδεύουν τα άτομα στην τηλεφωνία και στα τηλεφωνικά κέντρα τα πιο πολλά άτομα, γιατί παίρνουν μπόνους τα τηλεφωνικά κέντρα όταν απασχολούν άτομα με αναπηρία, είναι τυφλοί. Γι' αυτό λοιπόν η 3 του Δεκέμβρη έρχεται να μας θυμίσει σε όλους ότι είμαστε εδώ, είμαστε υπαρκτοί, αγωνιζόμαστε, δεν είμαστε πέτες, ζητάμε ισότιμη και ισόνομη συμπεριφορά από το κάθε κράτος, από τον κάθε οργανισμό και από τον κάθε θεσμό.
στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26 και 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα, παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και παραγωγικών φορέων της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Γραβάνης προέβησε δύο σημαντικές για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας παρεμβάσεις, οι οποίες αμφότερες έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Γραβάνης προέβησε δύο σημαντικές για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας παρεμβάσεις, οι οποίες αμφότερες έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ειδικότερα υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για το πρόγραμμα Τηρεσίας, που σήμερα λειτουργεί εξοντωτικά για μια μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων. Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη εξυγχρονισμού του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας πως αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες τουλάχιστον μιας δεκαετίας πριν, που είχαν ως κύριο στόχο την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ανάγκη προτεραιοποίησης της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης υπογράμμισε και την ανάγκη αλλαγής θεσμικού πλαισίου για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας των επιχειρήσεων, προκρίνοντας την ανάγκη αλλαγής των κριτηρίων με βάση τα οποία μια επιχείρηση κρίνεται σήμερα φορολογικά ενήμερη. Μάλιστα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Γραβάνης είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί και να συνομιλήσει με εκπροσώπους της κυβέρνησης και να ανταλλάξει απόψεις για τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων και με τον διοικητή της ΑΕΔΕ, κύριο Γιώργο Πιτσίλη, ο οποίος δήλωσε τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τη φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως αμφότερες οι παρεμβάσεις έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία δεσμεύτηκε για την άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών για την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς την κυβέρνηση. Στο σημείο αυτό, θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομοτηνής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ηλεκτρονικά στο www.tvrodopi.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.